till I'm on an island. My life's riding on an autobahn, on autopilot. Before I touch you. Έχει καλωσορίσει στο χώρο μας. Η αναρρίχηση είναι ένα άθλημα το οποίο ουσιαστικά φεύγεις από το οριζόντιο, περνάς το κάθετο, περνάς το ύψος. Ένα άθλημα που γίνεται σωστά για να τύχεις της κατάλληλης εκπαίδευσης. Είναι 100% ασφαλισμένο. Μπορείς την αναρρίχηση να αρχίσει οποιοςδήποτε, ανεξαρτήτου σωματότυπου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι αναρριχητής χρόνια για να έρθει κοντά μας. Μπορεί κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα να έρθει στις εγκαταστάσεις μας. Αρχίζουμε από το μηδέν. Τι νιώθεις όταν βρίσκεσαι επιτέλους στην κόρυφη? Η απόλυτη χαλάρωση. Η απόλυτη αίσθηση της επιτυχίας. Προτρέπω τον κόσμο να αποτείνονται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές, αν στερεί σε βασικό γνώσιον, περικλεί σοβαρούς κινδύνους. Πόσο καιρό έχει που ασχολείσαι με την αναρρίχηση? Ένα χρόνο. Γιατί σου αρέσει να κάνεις αναρρίχηση? Επειδή γυμνάζεσαι και περνάς ωραία. Θα ήθελα να μου πεις για ποιον λόγο αρχικά ξεκίνησες την αναρρίχηση. Πρώτον, είχα υψοφοβία, που μπορεί να έχω ακόμα, και ήθελα να βάλω τον εαυτό μου στην πρόκληση, να δω πού μπορεί να φτάσω και αν μπορώ να καταπολεμήσω αυτό το φόβο που είχα. Τις πρώτες μια-δυο φορές που ανέβηκες πάνω, τι ένιωσες? Ένιωθα φόβο. Έτρεμαν τα πόδια μου, φοβούν να κοιτάξω κάτω, αλλά σιγά σιγά έμαθα να εμπιστεύομαι τα υλικά, τα σχοινιά και τον συνοσύντροφο μου που με ασφαλίζει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκτός από την πίστα, κάνετε και σε εξωτερικούς χώρους, σε βράχους από ό,τι μας είπε ο εκπαιδευτής σας. Πολύ πιο διαφορετικά από τον τοίχο, επειδή δεν έχουμε τα πιασίματα, δεν τα βλέπεις, πρέπει να τα ψάχνεις εσύ. Έρχεσαι ένα με τη φύση, είναι πιο ψυχολογικά προκλητικό να προσπαθήσεις παραπάνω.